Παίζει τα φωτοβολταϊκά. Βάζει ο κόσμος φωτοβολταϊκά. Μα είναι πολλοί που μένουν και εκτός. Έχει παγώσει η αγορά, έχει παγώσει η αγορά, γιατί και αυτοί που είχαν σκοπό να βάλουν φωτοβολταϊκά στη στέγη του σπιτιού τους περιμένουν να ξεκινήσει το πρόγραμμα για να πάρουν την επιδότηση. Ναι. Θα μείνουν εκτός πολλοί από αυτό το πρόγραμμα που θέλουν να βάλουν. Φαίνεται ότι είναι 250.000, έτσι έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση. Οι άδειες εντός εισαγωγικών φωτοβολταϊκών, τα οποία έχουν να κάνουν οι 100.000 για οικιακή χρήση, άρα οικιακοί καταναλωτές, 75.000 για επαγγελματική στέγη και 75.000 για αγροτική εκμετάλλευση. Ναι. Θα υπάρξει σίγουρα ενδιαφέρον με την ενεργειακή κρίση την οποία βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Είναι πολύ σημαντικό να πούμε ότι από τη στιγμή που ξεκινάει αυτή η διαδικασία, έχει μια ολόκληρη συζήτηση πλέον ανοίξει με ποιο τρόπο θα είναι αυτοί οι οποίοι θα πάρουν αυτές τις άδειες. Ηλεκτρικός χώρος έχει βρεθεί. Άρα λοιπόν θα κάνω την άδεια και θα περιμένω 2 χρόνια όπως περιμένω στα υπόλοιπα φωτοβολταϊκά. Πιο γρήγορη διαδικασία. Υπάρχουν 2 περιπτώσεις. Είναι με εισοδηματικά κριτήρια ή να είναι με προτεραιοποίηση. Δηλαδή να κάνουμε την αίτηση από τη στιγμή που ανοίγει το σύστημα και όποιος προλάβει, πρόλαβε. Mm-hmm. Υπάρχουν αγκάθια και στα δύο. Ναι. Όσον αφορά το θέμα των χαμηλών εισοδημάτων, βλέπουμε ότι αυτή η διαδικασία δυστυχώς στο ανακυκλώνω και αλλάζω συσκευή δεν λειτουργεί σωστά. Γιατί ναι, μεν πήραν την άδεια να ανακυκλώσουν και να αλλάξουν συσκευή τα χαμηλά εισοδήματα, αλλά όταν έφτασε η ώρα δεν είχαν τα χρήματα να μπουν σε αυτή τη διαδικασία. Οπότε πολλές αιτήσεις μείνανε εκκρεμείς. Δεύτερον, όσον αφορά το θέμα της διαδικασίας, όταν ανοίγει η πλατφόρμα να μπω και να κάνω αίτηση για να προλάβω, mm-hmm. εδώ είδαμε λοιπόν στη διαδικασία του του εξοικονομώ ότι. Πρώτα απ' όλα, με το που άνοιξε η πλατφόρμα και μπήκαν όλοι, έπεσε η πλατφόρμα. Οπότε αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Και δεύτερον, υπήρχαν καταγγελίες για έξυπνες συσκευές που μπλοκάραν όλους τους άλλους και προδούσαν συγκεκριμένες αιτήσεις. Mm. Άρα λοιπόν υπάρχουν αυτά τα 2 αγκάθια. Θα δούμε ποιος θα είναι αυτός που θα ακολουθηθεί. Για καθίστε στην παρέμβαση να δούμε θέμα. Είναι σημαντικό επιδότηση. Επειδή ακούγαμε 30 έως 60, αποσαφηνίζεται ότι 30% θα είναι επιδότηση για τα φωτοβολταϊκά και θα φτάνει στο 60% αν τα φωτοβολταϊκά θα είναι σε συνεργασία με αποθήκευση ενέργειας, δηλαδή με μπαταρίες. Τότε θα φτάνουμε στο 60%.